Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και εύχομαι καλό πνευματικό αγώνα σε όλες και όλους μας αυτές τις Άγιες Μέρες. Αμήν κύριε Φίλη, αλλά κοιτάξτε τώρα. Άμα ακούς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι χρειάζεται, εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζεται, χρειάζεται μία αλλαγή στρατηγικής χώρας στα ελληνοτουρκικά, την οποία όμως να τη συζητήσουμε μετά τις εκλογές, εσείς τι καταλαβαίνετε? Μαζί με τον πνευματικό αγώνα έχει μπει και το πνεύμα των Πρεσπών, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, αυτές τις μέρες. Δεν λέω για τον κύριο Υπουργό, λέω σίγουρα όμως για ορισμένους και στη Νέα Δημοκρατία προφανώς, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό το οποίο καταλαβαίνω κατά βάση είναι αυτό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε αυτό, γιατί ποια άλλη στρατηγική μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι θα κάνει η Ελλάδα, διότι προσέξτε. Αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής λέμε ότι η στρατηγική μας είναι πρώτον δεν είμαστε αφελείς και δεύτερον δεν κάνουμε πίσω στην εθνική μας κυριαρχία και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτή είναι η στρατηγική που λέμε, έτσι δεν είναι, όλοι το ίδιο λένε. Άρα αλλαγή στη στρατηγική, αρχικώς δεν τα λέμε σωστά και τις εκφράσεις. Η στρατηγική είναι αυτή. Προφανώς θέλουν να πούνε αλλαγή στην τακτική για να επιτύχουμε τη στρατηγική. Θέλουν να πούνε αλλαγή στην τακτική ή εννοούν και τη στρατηγική? Εγώ λέω ότι πρέπει τη συζητάμε στις στρατηγικές σχολές, τη λέμε στις διεθνείς σχέσεις. Άλλο η στρατηγική, άλλο η τακτική. Όλος ο κόσμος, μισό λεπτό κύριε Φίλη, όλος ο κόσμος ξέρει τη διαφορά στρατηγικής και τακτικής. Εδώ όμως ο Υπουργός Εξωτερικών, με συγχωρείτε, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, δεν χρησιμοποιεί ακατάλληλη έκφραση για να πει άλλο ενώ εννοεί άλλο. Λέει για αλλαγή στρατηγικής. Αυτό λέει. Τότε λοιπόν η αλλαγή στρατηγικής σημαίνει ότι δεν θέλουμε πλέον, δεν θα θέλουμε πλέον αυτό που θέλουμε από την Τουρκία, αλλά θα θέλουμε κάτι άλλο για αυτό που θέλουμε, δεν θέλουμε να επιτύχουμε την Τουρκία. Ακριβώς, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι άριστος χειριστής ελληνικής και εμείς έχουμε, εν πάση περιπτώσει, το μέσο νου. Σωστά, γι' αυτό το λέω. Ότι θέλω να ελπίζω ότι εν τη ρήμη του λόγου δεν υπόθηκε κάτι όπου να εννοεί στρατηγική. Γιατί στρατηγική, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει εύκολα. Αυτό θα πάρετε πρωτοετή φυσική, πρωτοετή φοιτητή και δευτεροετή στη διεθνών σχέσεων. Έτσι. Θα πάρετε πρωτοετή φοιτητή διοίκησης επιχειρήσεων. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Λοιπόν, όταν λέμε ότι θα αλλάξουμε στρατηγική, σημαίνει ότι αλλάζει ο βασικός στόχος της χώρας για το τι θέλει να κάνει με την Τουρκία. Εάν δεχτούμε ότι μέχρι στιγμής ο βασικός στόχος της χώρας, το τι κάνει με την Τουρκία, είναι ότι δεν διαπραγματευόμαστε εθνική κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, σημαίνει ότι είτε θα πάμε σε πιο σκληρή γραμμή, είτε θα πάμε σε γραμμή πιο μαλακή. Αυτό σημαίνει, αν το πάρουμε της μετρητής, θέλει αλλαγή στρατηγικής. Αν εννοεί ότι θέλει αλλαγή τακτικής και χρησιμοποιήσε τη λέξη στρατηγική, εννοεί ότι προφανώς θα κάνουμε κάποιες άλλες κινήσεις χωρίς αυτές να θέτουμε σε κίνδυνο την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα πραγματικά όπως τα έχουμε εξασκήσει μέχρι στιγμής, π.χ. Υπογραφή μνημονίου και μάλλον υπογραφή με την Αίγυπτο για μερική οριοθέτηση αποκλειστής της οικονομικής ζώνης και όπως δυνητικά θα μπορούμε να τα έχουμε, π.χ. ολοκλήρωση της υπογραφής της συμφωνίας με την Αίγυπτο για την ολόκληρη οριογραμμή μας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, εάν όντως ακριβολογεί, σημαίνει ότι είτε θα πάμε σε πιο σκληρή γραμμή απέναντι στην Τουρκία, είτε θα πάμε σε μια γραμμή στην οποία θα θέτει υπό αμφισβήτηση την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Εάν εννοεί τακτική, τότε μένει να δούμε πώς ακριβώς θα προσεγγίσουμε ξανά την Τουρκία για να επιτύχουμε τους βασικούς στρατηγικούς μας στόχους που είναι απόλυτη προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας και τα κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι δεν μπορεί κάποιος να πάει στην κάλπη και να ζητήσει την ψήφο μας. Μάλιστα, γιατί με προλάβατε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό, λοιπόν, και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Δεν έχει δικαίωμα. Μάλιστα. Δεν έχει δικαίωμα. Τι να κάνουμε, έχουμε δημοκρατία ακόμα. Δεν έχει δικαίωμα. Αυτό δεν το λέω προφανώς για τον Υπουργό Εξωτερικών, το λέω για όλους. Δεν έχει δικαίωμα να σου πει αυτό το οποίο, να σου πει εγώ θα υποστηρίξω εν πάση περιπτώσει την εθνική κυριαρχία κτλ. Αλλά μπορεί και να αλλάξω στρατηγική μετά και θα σου πω τη στρατηγική αφού με ψηφίσεις. Δεν κατάλαβα.
Μάλιστα. Από πού και ως πού θα συμβεί αυτό? Είναι σαφές. Σε ποια χώρα? Είναι σαφές αυτό που λέτε. Το δεύτερο. Εγώ, που... αν μου επιτρέπετε να σας πω, επιτρέψτε μου, γιατί νομίζω έχει αξία. Να μας πει ο κάθε υποψήφιος από το κάθε κόμμα τι θα γίνει όταν θα σου φέρει μια αντίστοιχη συνθήκη, συμφωνία πρεσπών στο κοινοβούλιο. Τι θα κάνει? Προφανώς θα σου πει όλοι, θα σου πει ότι θα υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα, ας πει κάποιος όχι. Αλλά θα πρέπει να μας εξηγήσει αυτός που θα μας πει, που θα ζητήσει την ψήφο μας, τι εννοεί με το τι εννοεί ο ίδιος εθνικά συμφέροντα, γιατί πλέον στην Ελλάδα υπάρχει το θέατρο του παραλόγου. Δεν ξέρουμε πια τι εννοεί ο καθένας με το τι εννοεί, με το τι, όταν λέει εθνικά συμφέροντα, τι εννοεί. Έτσι. Mm-hmm. Αλλιώς το βλέπω ένας, αλλιώς το βλέπω άλλος. Λοιπόν, καλό είναι να κάνουμε μια συζήτηση, να βρούμε μια κοινή γραμμή στο συγκεκριμένο θέμα, όχι αλλαγή στρατηγικής, να αλλάξουμε τακτική. Εγώ δεν θα πω όχι. Υπάρχουν πολλών ειδών τακτικές που μπορείς να ακολουθήσεις. Αλλά να το ξέρουμε και να φάμε τα μουστάκια μας σε άλλα ζητήματα εσωτερικής ή ακόμα και εξωτερικής φύσεως, η οποία όμως δεν θα αγγίζουν το ζήτημα της Τουρκίας. Αυτό θέλω να πω. Σαφές. Για την ώρα αυτός που το είχε εκφράσει δημόσια όμως, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Θα τα πούμε μετά τις εκλογές και ειλικρινά εδώ χρήζει μιας διευκρίνησης. Τι θα πει μετά τις εκλογές? Ίσως να εννοεί και μετά τις εκλογές της Τουρκίας, έτσι, για να είμαστε και δίκαιοι. Όχι, όχι, όχι. Μετά τις δικές μας εκλογές. Αυτή ήταν η δίκαιη. Αυτό είναι. Με συγχωρείτε, γουρούνι στο σακί δηλαδή. Λοιπόν, carte blanche, όπως λέει. Και κάποιος δεν δίνεται στην εξωτερική πολιτική, διότι δεν είναι χωράφι του παππού κανενός η Ελλάδα. Και την Ελλάδα θα τη δώσουμε στα παιδιά μας. Και την Ελλάδα δεν τη μειώνεις, την αυξάνεις, ναι. Την αυξάνεις δεν εννοώ τώρα εδαφικώς, εννοώ αυτό που κάναμε με τα 12 ναυτικά μίλια. Η χώρα αυξήθηκε όντως. Λοιπόν, την Ελλάδα την αυξάνεις. Δεν έχει κανένας δικαίωμα, κανένας δεν έχει δικαίωμα να παραδώσει μικρότερη Ελλάδα στα παιδιά μας. Κύριε Φιλή, θέλω πριν πάω στην άλλη πλευρά και σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει πάρει μια άλλη τροπή περί κλίματος ηρεμίας, θέλω να σας υπομνήσω. Υπάρχει ένα site το οποίο ευλαβικά, οφείλω να πω, τα τρία τελευταία χρόνια επιμένει κατά περιόδους να επαναφέρει τον περίφημο χάρτη Biden για την Ανατολική Μεσόγειο, είναι το AI Επίκαιρα, το οποίο συνεχώς αναλυτικά δείχνει πως ψηφίδα-ψηφίδα περνώντας δεκαετίες χτίζεται αυτός ο χάρτης που όταν τον είχε βγάλει ο Biden ήταν αντιπρόεδρος, αποδεσμεύτηκε πριν 3 χρόνια. Χτίζεται σιγά-σιγά και το ερώτημα είναι, αν κοιτάξει κανείς αυτό το χάρτη και στο ΑΕ επίκαιρα, θα δει ότι ουσιαστικά είναι αυτό που μας είπε ο κύριος Αϊφαντής προχθές, ένα υπερεθνικό σχέδιο ανεξαρτήτως των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, όπου οι μεγάλες αδελφές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκμεταλλευτούν τους υδρογονάνθρακες και τον άλλον υποθαλάσσιο πλούτο, δίνοντας στον καθένα αυτό που με κάποια κριτήρια θα το αναλογεί. Όμως ο χάρτης αυτός δείχνει συνεκμετάλλευση και συνδιαχείριση επικυριαρχικών δικαιωμάτων ελληνικών και κυπριακών. Να είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν, γιατί ούτε κρύβομαστε, τουλάχιστον εγώ πίσω από τα λόγια μου κτλ. Ας πω την άποψή μου για το θέμα. Δεν θα διαφωνήσω, είναι γνωστός ο χάρτης. Γίνονται πολλά σχέδια επί χάρτου. Υπάρχει φαντασιακή χαρτογραφία στη γεωπολιτική, να ξέρετε. Την έχουμε, τουλάχιστον εγώ τη συζητάω και με φοιτητές και σε στρατιωτικές σχολές. Δηλαδή, για παράδειγμα υπάρχουν χάρτες της Νοτιού Αμερικής που δείχνουν τη Νότια Αμερική ως βόρεια. Γιατί, δηλαδή έχουν τον κόσμο ανάποδα. Γιατί οι Νότιοι αισθάνονται υπό όταν είναι Νότιοι, γιατί θεωρούν ότι η λέξη Νότιος είναι κάποιος ο οποίος είναι φτωχός και είναι λιγότερο, ας το πούμε έτσι. Είναι πολίτης του πλανήτη Β κατηγορίας. Λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχει η φαντασιακή χαρτογραφία του κ. Ερντογάν, η οποία βέβαια τα σύνορα της καρδιάς του έχουν φτάσει μέχρι το φεγγάρι. Λοιπόν, θα μου πείτε, είναι φαντασιακή χαρτογραφία ο χάρτης Biden? Φαντασιακή χαρτογραφία το εννοώ υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει μέχρι να γίνει. Και για να γίνει θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι γύρω-γύρω. Γιατί όπως και να το κάνουμε, κοιτάξτε να δείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερδύναμοι. Συμφωνώ. Αλλά προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται και ποιο είναι το πρόβλημα. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτό είναι ως γενικό παράδειγμα των διεθνών σχέσεων. Μια υπερδύναμη αυτή τη στιγμή, πώς να το πω τώρα, είναι πολύ ισχυρή, αλλά είναι στο επίπεδο ότι μπορεί να τεινάξει μια περιοχή στον αέρα.
το να τη φτιάξει μετά όπως θέλει, δεν έχουμε παραδείγματα πραγματικά ότι όντως μπορεί να γίνει. Παράδειγμα, τίναξε η Ρωσία στον αέρα την Ουκρανία. Θα τη φτιάξει όπως θέλει. Θα δούμε. Τίναξε στον αέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες του Αφγανιστάν. Το φτιάξαν όπως θέλουν μετά. Αποκλείεται. Είναι αποδεδειγμένο ότι δεν έγινε. Και πάει λέγοντας αυτό. Δηλαδή τι θέλω να πω. Για να φτιάξεις κάποιο χάρτη με μια πραγματικότητα πρέπει να διαλύσεις την υπάρχουσα. Αλλά το ερώτημα που τίθεται στην ανθρώπινη ιστορία είναι ποιος είναι αυτός που έχει την ισχύ να δημιουργήσει, ειδικά σε μια περιοχή σαν την Ανατολική Μεσόγειο, με όλη το βεβαρημένο της παρελθόν, την πραγματικότητα την οποία έχει φανταστεί σε ένα χάρτη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Υπάρχουν οι χάρτες, αλλά το θέμα είναι μπορείς να το κάνεις. Να τεινάξεις και να αποσταθεροποιήσεις στον αέρα μια περιοχή μπορεί να γίνει. Ξεκάθαρα. Δεν εννοώ για τις ΗΠΑ, σας είπα για τις μεγάλες δυνάμεις γενικά. Το να τη φτιάξουν μετά κατά τα συμφέροντά τους είναι άλλη συζήτηση. Λοιπόν, άρα, πάμε στο διατάφτα για το χάρτη, για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω. Εμένα ο βασικός μου, η βασική μου έννοια είναι η εξής, για αρχή, να το πω έτσι. Η Ελλάς θα πρέπει να χαράξει οριογραμμή στις θαλάσσιες ζώνες της, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη μέση γραμμή, γιατί αυτός είναι ο ορισμός και ο κανόνας, και σύμφωνα με αυτό που δικαιούται και λόγω της παρουσίας της εδώ πέρα τα τελευταία 5.000 χρόνια οι άνθρωποι, ή ο ελληνισμός, αλλά θα αφήσω τα ρομαντικά και θα πω σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνές Δίκαιο. Επιτρέψουμε για να το τελειώσω. Εάν ορίσουμε την οριογραμμή αυτή και αποφασιστεί ότι από εδώ είναι όντως είναι ελληνικό, έχει η Κύπρος, η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος συνδέεται με την Κύπρο, γιατί αυτό λέει το Διεθνές Δίκαιο και η νομολογία επί της ουσίας, ισχύει ο χάρτης της Σεβίλης, από εκεί και ύστερα το πώς θα διαμοιραστούν το υπέδαφος με όλες τις χώρες γύρω-γύρω είναι μια άλλη διαδικασία την οποία θα μπορούσε θεωρητικά κάποιος να συζητήσει. Αλλά, επαναλαμβάνω το αλλά, θα πρέπει πρώτα, θα κάνουμε 12 ναυτικά μίλια, θα πρέπει να οριοθετηθεί αποκλειστική οικονομική ζώνη και ύστερα μπορούμε να συζητήσουμε, όχι όμως, προσέξτε, όχι όμως η Ελλάδα με τους Τούρκους. Θα πρέπει να είναι το Ισραήλ, θα πρέπει να είναι η Αίγυπτος, θα πρέπει να είναι, δηλαδή να σας το πω πολύ απλά. Η Παλαιστινή, όπως, η Κύπρος, η Ορδανία, η Συρία, μάλιστα. Όπως έχει γίνει, δηλαδή αυτό δεν είναι περίεργο το να σου πει κάποιος ότι θα πρέπει, επειδή είμαστε σε μια θάλασσα, να τα βρούμε στο θέμα των υποθαλάσσιων πόρων. Αυτό δεν είναι το περίεργο. Το περίεργο είναι να σου λένε ότι αυτό δεν είναι δικό σου το μέρος. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όπως θα πάει η οριοθέτηση, περίπου αναλογικά θα πάει και η διαχείριση, όπως καταλαβαίνετε. Όμως, κύριε Φίλη, επειδή σωστά είπατε εσείς, οι χάρτες μπορεί να είναι στο μυαλί, στο τραπέζι κάποιον, ναι, στην πράξη. Ψηφίδα-ψηφίδα, διαβάζοντας το ΑΕ επίκαιρα πάλι. Ναι. Ψηφίδα-ψηφίδα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Βλέπει κάποιος ότι σκιαγραφούνται σιγά-σιγά οι σημειώσεις αυτού του χάρτη. Τι εννοώ? Ναι. Το παράνομο τουρκολιβικό, όπως λέμε εμείς, που όμως για την ώρα παράγει αποτελέσματα, δεν έχει αγγίξει σε τίποτα τον περίφημο χάρτη Μανιάτη με τους συνδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης. Εκτείνεται ανατολικότερα λίγο της Κρήτης και πάντως όμως δυτικότερα κατά πολύ του 28ου μεσημβρινού, όπου ότου θαύματος έχει σταματήσει η δική μας οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Εξ αυτού του λόγου το πολύ ενημερωμένο αυτό site, ναι, λέει ότι να το πω σιγά σιγά σχηματίζεται ο χάρτης. Συμφωνώ απολύτως και εγώ το ίδιο έχω σκεφτεί με βάση αυτό το χάρτη. Δεν διαφωνώ. Γι' αυτό σας το λέω. Αλλά προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Εδώ υπέρχεται στην ιστορία και των διεθνών σχέσεων υπάρχει πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας. Πιστέψτε με, ουδής περίμενε αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Ήταν εκτός προγράμματος αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Δηλαδή, μπορούν να γίνουν πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν την τροχιά των πραγμάτων. Γι' αυτό σας το είπα και είπα πριν, δεν το είπα τυχαία αυτό που είπα πριν, ότι μπορείς να τεινάξεις στον αέρα μια περιοχή, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι τη φτιάξεις μετά. Γιατί επισέρχονται πάντα περιπτώσεις, συνθήκες, πραγματικότητες, τις οποίες
αυτό που λέγει ο Κλάουζεβιτς, να το πω έτσι, η τριβή του πολέμου. Αυτό το λέγει για τη μάχη, αλλά πάντα συμβαίνει και, και στις διεθνείς σχέσεις. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν έχω καμία αμφιβολία ότι κρίνοντας από το τι συμβαίνει, πραγματικά συμφωνώ ότι μπορεί να πηγαίνουμε βήμα-βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν εμείς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό λέω. Και αυτό το οποίο λέω είναι το εξής και θέλω να είμαι ξεκάθαρος για τους καλοθελητές ή τα τρολάκια. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Αυτό που το οποίο πρέπει να κάνει η πατρίδα είναι να κάνει 12 ναυτικά μίλια παντού, να κάνει αποκλειστική οικονομική ζώνη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και ύστερα, όταν θα έχουμε εξασφαλίσει το χώρο, θα πρέπει να μαζευτούμε όλοι και στο μενού, γύρω από το τραπέζι, δεν θα είναι οι υδρογονάνθρακες της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδας και της Κύπρου. Στο μενού θα είναι και το Λεβιάθαν, στο μενού θα είναι και το ΖΟΡ, στο μενού θα είναι και όλοι οι άλλοι, αν θέλει κάποιος να κάνει μια ολική διευθέτηση κάποιων ζητημάτων. Διότι αν είναι μόνο της Ελλάδας και της Κύπρου, δεν μιλάμε για διευθέτηση της Ανατολικής Μεσογείου, κύριε Σαχίνη. Μιλάμε για Μόναχο 1938, πώς θα διαλύσουμε την Τσεχοσλοβακία. Σαφές. Δεν μπορώ να είμαι πιο σαφής και το λέω για τα δυτικά τρολάκια. Θέλω πολύ γρήγορα να μου δώσετε τρεις σύντομες απαντήσεις για να πάμε στο τελευταίο μέρος. Η πρώτη, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα ο Σικάριο. Έτσι λέει με το χέρι στην καρδιά και με τις από πάνω πιέσεις των μεγάλων συμμάχων, σύμφωνα πάντα με τα συμφέροντά τους. Βλέπει το ενδεχόμενο, κύριος Φίλης, εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κυριαρχίας? Τώρα τι να σας πω. Δεν περίμενα ποτέ να γίνει έτσι με τις πρέσπες. Οφείλω να πω, δημοσίως είχα πει και το είχαμε συζητήσει μαζί, εκτιμούσαμε ότι θα γίνει στην Ουκρανία αυτό που έγινε. Είμαστε από αυτού που το εκτιμούσαμε. Δεν ήμουν από αυτού που εκτιμούσαν ότι θα παίρναν και συνθήκη των πρεσπών. Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα. Είναι σίγουρος του φίλου του Νίκου ο κύριος Φίλης πως τα κόμματα, τουλάχιστον τα τρία μεγάλα, αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα εθνικά συμφέροντα? Γιατί όπως φαίνεται εκ των πραγμάτων, τα τελευταία 8-10 χρόνια η γραμμή περί εθνικών συμφερόντων, τουλάχιστον στο θέμα των ελληνοτουρκικών, μοιάζει κοινή και ακλόνητη. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι σε αυτό. Τα κόμματα είναι μια σύμπραξη ανθρώπων. Σε κάθε κοινωνικό οργανισμό υπάρχουν άνθρωποι, πρώτον κύριο δεν θα πω ότι είναι κανένας προδότης, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, σε κάθε κοινωνικό οργανισμό που είναι και η κοινωνική ομάδα με πολιτικούς στόχους, κοινωνικούς, οικονομικούς κτλ., δεν υπάρχει όμοια άποψη. Υπάρχει φυσικά, κάθε κόμμα πρέπει οφείλεις να έχει μια συγκεκριμένη γενική βασικές κατευθυντήριες γραμμές, έτσι. Λοιπόν, δεν θα πω ότι όλα τα κόμματα, θα πούμε, νομίζω ότι θα είναι πιο ακριβές και ο φίλος θα το καταλάβει. Υπάρχουν άνθρωποι των διαφόρων ιδεολογικών προσεγγίσεων, πολιτικών στο συγκεκριμένο θέμα και σε κάθε ένα κόμμα ξεχωριστά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν με το πνεύμα των πρεσπών και μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία που οι περισσότεροι δεν θέλουν καν να το ακούνε μια τέτοια διευθέτηση τέτοιου τύπου. Εδώ δεν καταφέρανε να περάσουν και προς τιμή τους. Η Νέα Δημοκρατία δεν έφερε τίποτα από τα Σκόπια και από αυτά που έφερε. Εντάξει, δεν ακύρωσε όμως και τη συμφωνία. Όχι, βασικό της προεκλογικό καμβά είχε το 19. Είχε 4 χρόνια. Μια χαρά και χέρι-χέρι στο ΝΑΤΟ. Μια χαρά είναι. Δεν αντιλέγω. Απλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν διάφορα γκρουπ μέσα στα κόμματα. Άρα αυτό δεν είναι. Δεν είναι, ας πούμε, ότι όλη η Νέα Δημοκρατία, όλο το ΣΥΡΙΖΑ, όλο το ΠΑΣΟΚ λένε αυτό. Σαφές. Μην επεκταθείτε, θέλω να πάμε στο μεγάλο θέμα. Προσέξτε, ναι. Μετά τους σεισμούς στην Ελλάδα αναπτύχθηκε. Ότι είναι η ευκαιρία να πάμε σε μια διπλωματία σεισμών. Έγινε όλο. Ό,τι έγινε, άλλαξε η τακτική της Τουρκίας, όχι η στρατηγική βάθους. Κοπήκανε οι υπερπτήσεις, πέσαν λίγο οι παραβιάσεις. Αυτά. Γιατί δεν άλλαξε τίποτα άλλο και είπαμε να αρχίζει και αποδίδει διπλωματία σεισμών. Βγαίνει λοιπόν ο Καλίν, για καλή του ώρα θα πω εγώ, και μας λέει με συγχωρείτε, δεν υπάρχει καμία διπλωματία σεισμών, συνομιλούμε πολύ πριν τους σεισμούς, προφανώς μυστικά, έχουμε μηχανισμό και εμείς θέτουμε όλη την ατζέντα. Το τι θα κάνει η Ελλάδα είναι άλλο θέμα, αλλά εμείς έχουμε πει να κάνουμε μια διμερή επαφή επί όλων των θεμάτων. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Καταλαβαίνω το πολύ βασικό ότι άμα το δείτε πρώτον ιστορικώς, όποτε η Τουρκία βρίσκεται
σε μείον, όταν η Τουρκία βρίσκεται σε μια κατάσταση αδυναμίας, ή να το θέσω διαφορετικά, όταν η Τουρκία στο ισοζύγιο Ελλάδας-Τουρκίας δυνητικά, η Ελλάδα πάει να την καβαλήσει την Τουρκία, για τον οποιοδήποτε λόγο, έρχεται κάποιος στην Ελλάδα ή κάποιοι και λένε όχι, τώρα θα τα δώσουμε όλα. Είναι τρομερό, άμα το σκεφτείτε αυτό που σας λέω, είναι κάθε φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση ισχύως για τον οποιοδήποτε λόγο απέναντι στην Τουρκία, είναι εκείνη η φορά που θεωρούν ότι ήρθε η ώρα, βγαίνουν εδώ πέρα διάφοροι και σου λένε όχι τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να τα βρούμε. Τι να βρούμε αδερφέ, εκείνη τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αξιοποιήσεις το πλεονέκτημά σου, και δεν λέω φυσικά να κάνεις πόλεμο, ενώ να συνεχίσεις να επεκτείνεις την αύξηση της ισχύως σου σε σχέση με αυτή που έχει η Τουρκία και να προχωρήσεις για να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή τι θέλω να πω, και είμαι πολύ σύντομος αυτό. Να τα βρούμε τώρα με την Τουρκία, που αν περιμένουμε 2 χρόνια δεν θα έχει πολεμική αεροπορία η Τουρκία, βρεηλήθη. Η Τουρκία δεν θα έχει πολεμική αεροπορία σε 2 χρόνια. Όποιος πιστεύει ότι θα πάρει ρωσικά αεροσκάφη ή θα πάρει τα Eurofighter, αρχικώς μακάρι να πάρει τα Eurofighter. Μακάρι να τα πάρει τα Eurofighter. Ρώσικα δεν πρόκειται να πάρει, γιατί οι ίδιοι οι Τούρκοι δεν θα τα θέλουν, γιατί πρέπει να κάνουν μια πολεμική αεροπορία από την αρχή. Οι Τούρκοι δεν θα έχουν σε 2 χρόνια ανταλλακτικά. Οι Τούρκοι σε 2 χρόνια, η ελληνική πολεμική αεροπορία θα είναι σαν να τους επιτίθεται εξωγήινος απέναντί τους. Και εμείς θα πάμε να τους ξεπλύνουμε τώρα για να τους δώσουμε ξανά την ευκαιρία να κάνουν παραβιάσεις. Πόσο χαζός μπορεί να είσαι για να το κάνεις αυτό? Αλλά προφανώς καταλαβαίνετε, κύριε Σαχίνο, ότι δεν είσαι χαζός. Αυτό γίνεται ενσυνειδήτως. Πας στην Κύπρο, πας στη ημεραρχία στην Κύπρο και τη βγάζεις μετά. Θα γινόταν η επέμβαση αν υπήρχε ημεραρχία στην Κύπρο? Βάζεις την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρέχουνε να κάνεις το σχέδιο Ανάν. Θα αναδυθεί η Ατλαντίδα αν δεν το υπογράψεις το σχέδιο Ανάν. Θα μας επιτεθούν. Η Κύπρος θα πεταχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Τα θυμάστε? Κάθε φορά που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, έρχονται κάποιοι εδώ μέσα, από μέσα, και προσπαθούν να στο σπάσουν αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα. Καλά, κύριε φίλη, θα σας πει κάποιος, σοβαρά τώρα πιστεύετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αφήσουν ξεβράκωτες την Τουρκία? Δεν είναι έτσι. Να ρωτήσω τον κύριο Μενέντες. Εντάξει, βλέπω τι λέει ο κύριος Μπάιντεν και ο κύριος Μπλίνκεν. Ναι, αλλά ξέρετε, επειδή εκεί είναι κράτος δικαίου και δεν είναι κράτος μην πω. Καλά, εντάξει. Κράτος δικαίου για τσόντα βάζει τον Τραμπ μέσα και όχι για τα άλλα ίσχυ. Εντάξει, θέλω να πω ότι υπάρχει θεσμική λειτουργία. Άρα λοιπόν, αυτό που λέω, είμαι εγώ αυτός που σας είχα πει ότι θα τα πάρουν τα F-16 η Τουρκία, άμα θυμάστε. Mm. Εγώ όμως αυτό που λέω είναι ότι τώρα που είναι η στιγμή αδυναμίας της Τουρκίας, εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και επαναλαμβάνω, δεν εννοώ ότι πρέπει να το κάνουμε πόλεμο, να κάνουμε πόλεμο. Εννοώ ότι θα πρέπει πρώτο και κύριο να κάνουν καθυστέρηση αυτή τη στιγμή. Να τους πάμε 1 χρόνο, 2 χρόνια πίσω. Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι, για να μείνει το πρόβλημα των Τούρκων. Να τους δημιουργήσουμε πρόβλημα. Καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά κοιτάξτε, κύριε φίλη, τώρα. Εδώ ο κύριος Καλίν μας είπε ότι όλα αυτά όχι γίνονται μετά τους σεισμούς. Γίνονται πολύ πριν τους σεισμούς. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση φυσικά, έτσι. Η πρώτη ανάγνωση είναι ότι πρέπει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ναι. Γιατί από το θα έρθουμε μια νύχτα με φεγγάρι, πάμε στο καλώς ήρθε το δολάριο και καλώς ήρθε το ευρώ και καλώς ήρθαν οι Έλληνες που βοηθήσαν, και καλά κάναμε και τους βοηθήσαμε. Εκεί πρέπει να είμαστε πρώτοι στην ανθρωπιστική βοήθεια, αρκεί να εξασφαλίσουμε ότι θα πάει εκεί που θα τα δίνουμε. Είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε η Ελλάδα, και όχι εκεί που θέλει ο κύριος Ερντογάν. Λοιπόν. Εννοείται. Άρα το πρώτο είναι αυτό, ότι θα πρέπει κάπως να δικαιολογήσει την κολοτούμπα. Έτσι δεν είναι? Η Τουρκία, κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή... Πάντως εγώ, κύριε φίλη, θα σας διακόψω. Μέχρι σήμερα, τα τελευταία 2,5-3 χρόνια, μισό λεπτό, 2,5-3 χρόνια, ό,τι έχει πει ο κύριος Καλίν δεν έχει διαψευστεί εν της πράγμαση. Όχι, σας είπα. Χωρίς να σημαίνει ότι προσυπογράφω αυτά που λέει ο κύριος Καλίν. Όμως, στην πράξη... βγαίνουν όπως τα περιγράφει. Είχε πει για τη συνάντηση στο Βερολίνο, επιβεβαιώθηκε. Είχε πει για τη συνάντηση στις Βρυξέλλες, επιβεβαιώθηκε. Εμείς δεν τα λέμε. Αυτοί τα λένε. Όχι, όχι, όχι. Δεν σας είπα, λέω, είναι η πρώτη άποψη αυτή. Η δεύτερη άποψη είναι ότι όντως συμβαίνει. Και εγώ πιστέψτε με, τίνω κυρίως τη δεύτερη άποψη. Όχι, αυτό ήθελα να σου πω. Απλά σας λέω, η πρώτη άποψη έχει και αυτή την αξία της.
Γιατί όντως δεν είχαν σκοπό οι Τούρκοι να αλλάξουν την, τη ρητική τους αυτή τη στιγμή. Η στρατηγική τους ήταν ότι όσο μιλάω με τον Έλληνα τον εκβιάζω. Για να φοβάται. Ενώ τώρα φαίνεται ότι μάλλον δεν άλλαξαν στρατηγική, άλλαξαν τακτική οι Τούρκοι. Να είδατε τώρα τη στρατηγική με τακτική. Προφανώς και συζητάμε από πριν. Εννοείται. Μα αυτό δεν το έχει αμφισβητήσει η ελληνική πλευρά, απλά δεν το λέει. Ο μαρτυριάρης, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι ο κύριος Καλίν. Προφανώς και συζητάμε. Απλά αλλάζει μετά το σεισμό η τακτική της Τουρκίας. Η τακτική της Τουρκίας, λοιπόν, πριν το σεισμό ήταν «σε εκβιάζω και μπορεί να σε πάω μέχρι εκεί που εσύ φοβάσαι να πας». Και μετά το σεισμό όμως υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφορά, κύριε Σακίνη. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι μέσα σε ένα απόγευμα, μάλλον μέσα σε 7 λεπτά από όσο ήταν οι δύο σεισμοί το βράδυ, η Τουρκία υπέστη ότι έχει υποστεί στο 25% των ζημιών και της απώλειας ζωής που έχει υποστεί η Ουκρανία σε 14 μήνες. Αυτό έχει συμβεί. Έχει συμβεί λοιπόν, όταν η Ουκρανία έχει 400 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες ζημιές, η Τουρκία έχει 100. Όταν έχει 200 τουλάχιστον χιλιάδες νεκρούς η Ουκρανία, η Τουρκία επισήμως έχει 50.000. Αυτό σημαίνει ότι σε 7 λεπτά υπέστησαν το 25% της καταστροφής της Ουκρανίας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το αφήσεις να το περάσεις απαρατήρητο. Καταλάβατε. Σαφές. Γι' αυτό άλλαξε την τακτική του ο κύριος Καλίν αυτή τη στιγμή. Τόσο απλά. Θέλω να κλείσουμε με ένα διπλό ερώτημα. Έρχεται από τον Νίκο και από τον Κωστή. Λέει ο Κωστής, μήπως ο κύριος Φίλης διαβάζει καθ' υπερβολήν λάθος την Τουρκία, με εξαίρεση την αεροπορία και αυτή ελαίο F-16, σε όλα τα άλλα στρατιωτικά της project είναι μπροστά 10 χρόνια. Και ο Νίκος λέει, με βάση ποια στοιχεία λέει ο κύριος Φίλης ότι δεν έχει αεροπορία η Τουρκία σε 2 χρόνια? Με βάση αυτά που έλεγαν ότι μετά το πραξικόπημα του 16 η αεροπορία της Τουρκίας είναι ανύπαρκτη και αυξήθηκαν οι παραβιάσεις και οι υπερπτήσεις στη δικιά μας χώρα. Η Τουρκία έχει σοβαρή στρατιωτική βιομηχανία και τεχνογνωσία. Και αυτό δεν το αμφισβητούν σχεδόν κανείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, πολύ απλά. Δίκαια ερωτήματα. Νούμερο 1. Τα βασικά τους οπλικά συστήματα βασίζονται σε δυτικά ηλεκτρονικά. Λοιπόν, από τις φρεγάτες τις οποίες έχουν μέχρι πυράβλους τα λοιπά. Αναπτύσσει τη βιομηχανία της η Τουρκία και καλώς κάνει, και εγώ είμαι ο πρώτος που έχω πει ότι θα πρέπει να τους μιμηθούμε σε αυτό. Εν πωλής, γιατί έχει πρόβλημα στο που θα βρει τα τελευταία χρόνια τα συστήματα, τα ευαίσθητα που χρειάζεται για να κάνει την πολιτική της. Νούμερο 2. Άρα νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή, ρωτήστε κάποιον ειδικό στα ηλεκτρονικά και στα συστήματα για να σας το επιβεβαιώσει καλώς άμα εμένα, γιατί εντάξει, εγώ είμαι τεχνολόγος, οπότε μπορεί κάποιος να το αμφισβητεί. Αυτό όμως που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος είναι ότι η Τουρκία στα 300 περίπου μαχητικά που έχει, λιγότερα, είναι 200 τόσα περίπου, τα 200 είναι F-16. Τα 200 είναι F-16. Όταν λοιπόν δεν θα τα εξυγχρονίσεις και θα αρχίσεις να έχεις προβλήματα ανταλλακτικών όπως έχεις, και όταν όταν παίρνεις μισθοφόρους πιλότους, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, οι φίλοι μπορεί να μην ξέρουνε, εγώ ξέρω όμως αυτό που λέω. Λοιπόν, όταν παίρνεις μισθοφόρους πιλότους ανά τον πλανήτη και όταν η Ελλάς αυτή τη στιγμή πραγματικά έχει πάρει κεφάλι στον αεροπορικό τομέα, στις πλατφόρμες, στα οπλικά συστήματα βέβαια είναι εξίσου σημαντικό και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε τις αγορές. Εκεί οι Αμερικανοί δεν μας αφήνουν να πάρουμε τα βασικά συστήματα που θα κάνουμε διαφορά μακρού πλήγματος. Εκεί έχουμε θέμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά όταν στο ευρύτερο πλαίσιο εμείς εξυγχρονίζουμε την πολεμική μας αεροπορία, πολύ απλά δεν είναι καθ' υπερβολή αυτό που σας λέω. Αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί για την τουρκική πολεμική αεροπορία είναι ό,τι συνέβη στις αρχές δεκαετίας του 80, όταν οι Αμερικανοί είχαν κάνει το εμπάργκο στα οπλικά συστήματα της Τουρκίας λόγω της Κύπρου. Η τουρκική πολεμική αεροπορία, και όποιος θέλει να πάει να τσεκάρει την ιστορία αν λέω είμαι ακριβής ή όχι, αναγεννήθηκε όταν ήραν το εμπάργκο οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι πήγανε και πήραν 120, αν δεν κάνω λάθος, ή 160, δεν θυμάμαι τώρα, κάνανε συμβόλαιο για να μπουν στα F-16 και να φτιάχνουν F-16 στη χώρα τους. Μάλλον να συνδραμολογούν, να γίνει γραμμή συνδραμολόγησης. Λοιπόν, άρα, προφανώς η Τουρκία είναι παράδειγμα προς μίμηση στα οπλικά συστήματα.
Προφανώς. Εμείς είμαστε ρεμπεσκέδες. Και θα έπρεπε, είναι τρομερό, τα λεφτά που έχουμε δώσει στα εξοπλιστικά θα έπρεπε να είχαν έρθει κάποιο ποσοστό από αυτό, από αυτά να έχει γυρίσει. Και εδώ θα πρέπει να ψέξουμε το πολιτικό μας σύστημα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί πόσα δισεκατομμύρια διαλύθηκε η ναυπηγού επισκευαστική ζώνη κτλ. Μην χάνουμε τον χρόνο γι' αυτό, τα καταλαβαίνετε. Αλλά όταν λέω ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα η τουρκική πολεμική αεροπορία, το εννοώ και θα ανοίξει τόσο πολύ ψαλίδα που καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι χωρίς να έχεις, να μπορείς να ελέγξεις τον αέρα, θα έχεις πρόβλημα και στη θάλασσα και στην ξηρά. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό που λέω. Και σε τελική ανάλυση, αυτό το οποίο λέω είναι κάντε καθυστέρηση για να συνεχίσουν να υπάρχουν προβλήματα στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Σαφές. Και σε λίγο, όντως, και να θέλουν να κάνουν τις παραβιάσεις, θα έχουν τέτοιο πρόβλημα και θα φαίνεται στον αέρα, το οποίο δεν θα τολμήσουν να κάνουν τίποτα άλλο σε τελική ανάλυση. Να το πούμε έτσι. Κύριε Φίλη, κάπου εδώ, βεβαίως απαντήσατε, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλό Πάσχα να ευχηθώ. Καλό Πάσχα σε όλες και σε όλους. Και να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.